7th of January, 2023, we decided to start filming the holy places on the free side of Cyprus, where Orthodox Christian Cypriots are free to worship in their holy temples. We decided that the first place we should visit was the Church of St. Lazarus, whom Christ raised from the dead after 4 days in the tomb. We also had the blessing to sit down with His Eminence Nektarios, Metropolitan of Larnaca, who told us about the history of the Church of St. Lazarus and the legacy and story behind this holy place. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, αλλά και με τα αρχιτεκτονήματα που υπάρχουν στη Λάρνακα, υπάρχει ισχυρή παράδοση ότι ο πρώτος επίσκοπος Κητίου ήταν ο Άγιος Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού, ο οποίος μετά την Ανάστασή του, όταν ο Χριστός τον ανέστησε, όπως αναφέρεται και στο Ευαγγέλιο, κυνηγημένος έφυγε και η παράδοση και κάποια άλλα κείμενα μας διασώζουν ότι ο Άγιος εκατέφυγε στην Λάρνακα. Ήρθεν εδώ, όπου έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Είναι πολύ σημαντικό για τη Λάρνακα. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για την πόλη μας. Και σε μία πυρκαγιά που έγινε το 1972, κάτω από την Αγία Τράπεζα, όταν έγιναν ανασκαφές στο ναό για επιδιόρθωση του ναού μετά την πυρκαγιά, σε μία Λάρνακα, σε μία σαρκοφάγο, ένα μέρος ανθρωπίνων λειψάνων ήταν περίπου ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα. Φυσικά, μάλιστα, πάντοτε υπήρχε εκεί μία κατακόμπη που ο κόσμος προσκυνούσε έναν τάφο εκεί, μία σαρκοφάγο, την ετοιμούσεν ως τον τάφον του Αγίου Λαζάρου, αλλά με την πυρκαγιά έγιναν ανασκαφές κάτω από το ιερό και βρέθηκε και δεύτερη σαρκοφάγος, στην οποία μέσα βρέθηκε μέρος λειψάνου. This is that tomb. On the side we see the word Filiou, which translates as of the friend, meaning the friend of Christ. Γνωρίζουμε ότι όταν ο αυτοκράτορας ο Λέων VI ο Σοφός, τέλη 9ου αιώνος, αρχές 10ου, πήρε τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Και μας το διασώζει αυτό ο Αρέθας Επίσκοπος Κεσαρίας και λέει ότι είναι μέρος των λείψανων που πήρε. Που πήρε, μάλιστα. Μέρος εκείνα που βρήκαμε. Όταν κάποιο μέρος πρέπει να έγινε στη Λάρνακα, να έμεινε στη Λάρνακα, και υπάρχουν τα λείψανα αυτά τεθυσαυρισμένα στον ναό του Αγίου. On the reliquary we see various scenes from the saint's life. In one of them, we see the Theotokos accompanied by St. John the Evangelist, who, according to tradition, traveled from Palestine to visit him. In this scene, the Theotokos is giving him his priestly garments. At this point, he became the first bishop of Larnaca, as Metropolitan Nektarios mentioned earlier. Είναι
το κέντρο, θα λέγαμε, της Λάρνακας, ο ναός του Αγίου Λαζάρου, ναι, διότι είναι ένας περικαλής ναός, μεγάλος, και είναι ένας ναός ο οποίος αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν υπήρχε αυτοκρατορική χορηγία, δεν θα μπορούσαν τότε οι Λαρνακείς να χτίσουν έναν τέτοιο ναό. Οπότε είναι φανερό ότι είναι ένας ναός αυτοκρατορικού, ας πούμε, μεγέθους. Μάλιστα. Και λέγω σας ακρότε εις τη χαρά να είστε. Ακούσατε την έγερση του τεταρτέου φίλου και τη χαρά που έλαβωνε αδελφέ εκείνου. Αρχίζω τη διήγηση κι όλοι να κροαστείτε δια να καταλάβετε και να κατανυχθείτε. Και έχει, φαντάζομαι, πολλούς σκέπτες. Είναι, ναι, είναι καθημερινά κατακλείζεται, ναι, από επισκέπτες ο Άγιος Λάζαρος, και από ό,τι μας είχαν αναφέρει τελευταίως, είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα μνημείων στην Κύπρο. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ήθελα να σας πω και μία λεπτομέρεια, την οποία πρώτη φορά θα την πω. Ναι. Τελευταίως έγινε αυτό. Πήρε ένας φίλος μας αρχιμανδρίτης ένα πολύ μικρό μέρος το λιψάνων του Αγίου Λαζάρου για να εντοπίσουμε περίπου την ηλικία των λιψάνων. Μάλιστα. Και αυτό φάνηκε ότι είναι του πρώτου αιώνος το λιψάνων αυτό. Μάλιστα. Και αυτό ενισχύει την παράδοση, να πούμε, ότι είναι τα λιψάνα του Αγίου Λαζάρου. Με κόσμον πόλη αριθμό νομού και αποστολή. Τις μαθητές του έλεγεν με βραχιολογία έλατε να πηγαίνομεν παλήν εις Βιθανίαν. Η Μάρθα τους προείπαντα με θρήνους και με πόνους και προσκυνούσα το Χριστόν λέγει αυτούς τους λόγους. Αν ήσουν εδώ, Κύριε, ο Λαζαρός ο φίλος, πότε δε θα απέθνεις και εν το βεβαιών εκείνος. Λέγει αυτής ο Ιησούς που εθαψάν το φίλον, πήγαινετε εσείς έμπροσθεν και δείξατε τον τόπο. Σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο που κάνετε να έρθετε σήμερα εδώ κοντά μας, να ευχηθούμε το κανάλι σας να ωφελεί πολύ κόσμο πνευματικά και να έχει μια πολύ καλή πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και σαν Θεός εφώναξεν μια φωνή μεγάλη, Λάζαρε δεύρω έξελθε κι υπούστη εν το άδει. Και ευθύς εξήλθε Λαζαρός εξολαζαρωμένος, κίτρινος μαύρος και χλωμός και τεταπεινωμένος. Επρόσταξεν και λύσαν του τα σχήρας και τους πόδας και πήγαινε στον οίκον του μονάχος κατά μονάς. Πλήθος πολύ επίστευσεν από τους Φαρισαίους, των τεταρτέων είδασιν και από τους Ιουδαίους. Και την επαύριο λοιπόν ανέβη στην πόλη, επί ονου κάθε ζώμενος ομού και αποστολή. Και τα παιδιά τα μικρά τον προείπαντούσαν και του θανάτου νικητήν όλοι τον εφημούσαν. Και όλοι τον ανέκραζαν ομού ευλογημένος, όν είναι ερχόμενος Χριστός ο και χαρίτωμένος.
Φόνος πόλης κατέλαβεν τότε τους Ιουδαίους, τον Λαζαρόν και το Χριστόν γυρεύουν να φωνεύσουν. Και φοβηθείς ο Λαζαρός εις την Ιάφα φθάνει, την Κύπρον την περίφημον ευθύς καταλαμβάνει. Θεσσαλικές εξεύηκεντες περιφημισμένες, εκεί κοντά διέτριψεν επί πολλές ημέρες. Και ήρθαν οι Απόστολοι και το χειροτονήσαν, αρχιερέαν του λαού και τον καθοδηγήσαν. Τριάντα χρόνους έζησεν στην αρχιεροσύνη και επιμένεν το ποιμνιόν με ταπεινοφροσύνη.